Οι Ουκρανικές αρχές και πολίτες ψάχνουν μέσα στα συντρίμμια στην πόλη Λιμάν που ανακατέλαβε ο Ουκρανικός στρατός. Λίγα είναι τα κτίρια σε αυτή την περιοχή που έχουν μείνει όρθια, ενώ τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν πλέον βασικές παροχές. Οι Ουκρανικές αρχές αναφέρουν ότι εντόπισαν ομαδικό τάφο στην πόλη με αξιωματικό της αστυνομίας να κάνει λόγο για τουλάχιστον 180 πτώματα. Ξέρετε, σχεδόν όλοι από τους οικισμούς που έχουν ανακαταληφθεί μοιράζονται το ίδιο πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα είναι όλοι κατεστραμμένοι, που σημαίνει ότι η υποδομή έχει καταστραφεί πλήρως, όπως και τα σπίτια. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Μπορούμε να δούμε πρώτα απ' όλα ότι οι κάτοικοι χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη. Στην είσοδο της πόλης πλέον κυματίζει η Ουκρανική σημαία και η πινακίδα γράφει Ουκρανία. Ναι, ήμουν στο σπίτι μου όταν έγινε η επίθεση και έπεσα στο μπάνιο. Η κόρη μου ήταν στην είσοδο. Δεν ξέρω πώς να σκοτωθήκαμε. Α, δούτσικα οτούτ μπούλα. Και γιακ να σνίδνε που μπεβάλω βαψί. Κάτοικοι αναφέρουν ότι οι Ρώσοι στρατιώτες άφηναν τους ηλικιωμένους άντρες, αλλά προχωρούσαν σε παρατεταμένες κρατήσεις πολιτών και λαιλασίες σε σπίτια. Οι περισσότεροι όμως αναφέρουν ότι ποτέ δεν έχασαν την ελπίδα τους. Έσωσα την Ουκρανική σημαία γιατί περίμενα τον Ουκρανικό στρατό να έρθει να μας απελευθερώσει από το ζυγό που εισέβαλε στη χώρα μας. Ο δρόμος που ο Ρωσικός στρατός χρησιμοποιούσε για ανεφοδιασμό έχει πλέον ερημώσει.